Απόλυτα. Αυτό που είπατε πριν, θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δεν δώσαμε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα με αντίπαλο την ομάδα τη δικιά μας. Τα παιδιά πραγματικά δούλεψαν πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο και αμυντικά και επιθετικά. Είχαμε, θεωρώ, τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού απέναντι σε μια καλή ομάδα. Πραγματικά είναι καλή ομάδα η Καστοριά. Είναι μια ομάδα που μάχεται. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να τα δώσει όλα μες στο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολο το μάτς. Και το ξέραμε βέβαια αυτό και είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Νομίζω όμως ότι η νοοτροπία που διακρίνει την ομάδα μας, γιατί η ποιότητα και η αξία των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, η ποδοσφαιρική τους, αλλά η νοοτροπία όμως που μας διακρίνει σαν ομάδα, θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαφυλάξουμε μέσα στην ομάδα μας. Από εκεί πέρα, με την νοοτροπία αυτή που έχουμε, γιατί αυτό το βλέπουμε από την προπόνηση, δεν περιμένουμε να έρθει η Κυριακή για να το δούμε. Βλέπουμε λοιπόν όλη τη βδομάδα την νοοτροπία που έχουν και το πώς σκέφτονται. Το έχω ξαναπεί επανειλημμένα ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε γίνει ένα σώμα και ένα μυαλό, όλη η ομάδα, και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο. Όλα τα μάτς τα βλέπουμε με την ίδια σοβαρότητα, όπως είδαμε και το σημερινό και την προηγούμενη Κυριακή και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, και θεωρώ ότι πετύχαμε μια πάρα πολύ καλή νίκη, τόσο από βαθμολογική σημασία όσο και από πλήρη ικανοποίηση με την εικόνα που είχαμε σε όλο το 90 λεπτό, και νομίζω ότι τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και πραγματικά εγώ σαν προπονητής είμαι όχι ευχαριστημένος, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από όλες. Η συνταγή είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ξεκινάμε από την νοοτροπία και το μυαλό μας, το πώς βλέπουμε την προπόνηση, γιατί δεν μπορείς όλη την εβδομάδα στην προπόνηση να είσαι χαλαρός και ξαφνικά να γυρίσεις ένα διακόπτη την Κυριακή και να πεις ότι σήμερα πρέπει να είμαι πιο σοβαρός. Είναι λοιπόν όλη τη βδομάδα η σοβαρότητα που διακρίνει τα παιδιά και τη δουλειά που κάνουν στις προπονήσεις, και στη συνέχεια αυτό μεταφέρεται στο παιχνίδι την Κυριακή. Είναι όμως αυτό που σας είπα πριν, ότι η ομάδα είναι ένα σώμα, ένα μυαλό, και το βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι κάθε Κυριακή στα παιχνίδια. Και το κυριότερο είναι ότι δεν διακρίνουμε παιχνίδια, γιατί και σήμερα παίξαμε με ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο που έψαχνε να βρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να προσπαθήσει να μείνει στο τέλος στην κατηγορία, και πραγματικά είναι μια καλή ομάδα η ομάδα της Καστοριάς, και θεωρώ όμως ότι εμείς με το μυαλό μας, με την ποιότητα που έχουμε, με την αγωνιστικότητά μας, με το πώς δουλεύουμε σαν σύνολο όλη η ομάδα, γενικά σε ένα πλάνο παιχνιδιού, θεωρώ ότι αυτός ο δρόμος είναι που μας έχει φέρει στην ερώτηση που κάνατε πριν, με συνεχόμενες καλές εμφανίσεις, με πραγματικά καλά αποτελέσματα, και δεν ξεχωρίζουμε αντίπαλο. Και σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε, παίζουμε για να κερδίσουμε. Και στο τέλος του παιχνιδιού θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Αλλά σίγουρα υπάρχει πλήρη ικανοποίηση για τις παίχτριές μας, για τα παιδιά, το πώς συμπεριφέρονται καθημερινά, όχι μόνο στο παιχνίδι, καθημερινά στην προπόνηση, και στη συνέχεια βέβαια την Κυριακή που είναι ο επίσημος καθρέφτης της ομάδος στο παιχνίδι. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω για το παιχνίδι, θέλω να πω ότι είναι αδιανόητο να ερχόμαστε να κάνουμε τόση ώρα ταξίδι με αεροπλάνο, να μας βάζουν σε αυτά τα αποθητήρια, τα οποία κατ' εμέ δεν υπάρχουν, να τελειώνει το παιχνίδι, να μην έχουν τα κορίτσια να κάνουν μπάνιο. Πιστεύω ότι όσες ομάδες ήρθαν σε εμάς και μπάνιο έκαναν και τα αποθητήρια τους ήταν καλά και τους προσέξαμε ιδιαιτέρως. Τώρα για το παιχνίδι, εμείς είχαμε την ατυχία να έχουμε σήμερα 4 απώλειες, είτε με τραυματισμούς και είτε με που αρρώστησαν τελευταία στιγμή. Η ομάδα μου το πάλεψε, πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί. Βέβαια δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποια ευκαιρία. Η ΡΕΑ σίγουρα ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να αλλάξουμε λίγο το σύστημα, να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τότε που έχω έρθει στην ομάδα. Έχουμε κάνει κάποιες νίκες σημαντικές. Αυτή ήταν μια άσχημη εμφάνιση, θα την αφήσουμε εδώ πέρα και έχουμε μια δύσκολη συνέχεια. Η ομάδα πιστεύω ότι μέχρι το τέλος μπορεί να σωθεί και πιστεύω στα κορίτσια ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε να σώσουμε την κατηγορία. I think the key was we've been all together and very united and we have the patience to manage to have the ball, to have the possession. And with the coach said to us to score fast, and we did that. And then we just managed to just be possessed and be patient. And the other goals was went like easily. I feel very happy to score the goals, but I think this one it's because of the great group we have. So. It's all part of the team, so it's not only me. I do the job, the other girls. So it's very good. So it's very easy to score with this team. I just want to help the team with the assists, with the goals. For me, it's okay. If I don't score or if I don't assist, it's for me it's okay. I just want us or. Some games we're not gonna win, but in other games we're gonna draw or lose. But I just want to be a good girl and be positive and just to help the team with that. Θέλω να πω ένα μπράβο στις συμπαίκτριές μου για την προσπάθεια που καταβάλουν στο παιχνίδι. Εμείς όταν ήρθαμε, είχαμε σήμερα τραυματισμούς και κάποια κορίτσια ήταν και άρρωστα, οπότε αυτό ήταν λίγο μείον για μας. Προσπαθήσαμε, δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια θα πάμε καλύτερα και στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Έχουμε άλλα 6 μάτς νομίζω μείνανε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, έχουμε δυνατότητα σαν ομάδα να πετύχουμε το στόχο μας της παραμονής. Και θα πιστεύω πως θα πετύχουμε το στόχο μας.